του ΑΚΕΛ και να δούμε βέβαια και την επόμενη μέρα των εκλογών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυπριανού. Καλή σας μέρα. Και συγχαρητήρια βέβαια, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη νίκη. Είναι από, πάρα πολύ. Είναι από τους νικητές των εκλογών σίγουρα, Σταύρος Ομαλάς, με ένα ποσοστό νομίζω που ούτε οι πιο αισιόδοξοι προβλέψεις ίσως να μην είχαν πέσει μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο, ότι τα αποτελέσματα είναι πάνω και από τις προσδοκίες των πιο αισιόδοξων. Οφείλονται αυτά τα αποτελέσματα στην πάρα πολύ σκληρή δουλειά που έγινε από εκατοντάδες στελέχη του ΑΚΕΛ, ανένταχτους πολίτες που επέλεξαν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά, αλλά και άτομα από άλλους κομματικούς χώρους που επίστηκαν από το Σταύρο Μαλά και επέλεξαν να το στηρίξουν. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανού, επειδή αυτό το ποσοστό, στο δικό μου το μυαλό, ανεβάζει τον πύχη, δημιουργεί αυξημένες, αν θέλετε, βλέψεις. Έχει μια μικρή διαφορά από τον πρώτο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτές τις 5 μονάδες, που φαντάζουν όχι αξεπέραστες, και δημιουργεί δεδομένα συνεργασιών. Ποιο θα είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας με τα κόμματα, κυρίως του ενδιάμεσου χώρου, που είναι και οι ρυθμιστές? Το πρώτο που θέλω να πω, αγαπητέ Ανδρέα, είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης σε προεκλογική συγκέντρωση είχε πει, επιλέξει ότι φανταστείτε τι θα γίνει εάν εμείς πάρουμε 35 και ο αντίπαλος μας 30, σε πόσο δύσκολη θέση θα βρεθούμε. Μάλιστα. Τώρα το επιτελείο του επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι τάχα έχει πάρει μια πολύ ισχυρή εντολή από τον Κυπριακό λαό. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα λέει μετεκλογικά. Και να πω ότι αυτό είναι ένα σύνηθες χαρακτηριστικών του κύριου Αναστασιάδη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχει τεράστια σημασία σε όλη αυτή την προεκλογική προσπάθεια που διεξάγεται, που καταβάλλεται, ο κάθε υποψήφιος να διατηρήσει την αξιοπιστία του. Μάλιστα. Ο κύριος Μαλάς έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στον Κυπριακό λαό. Και επειδή ακούω σήμερα το πρωί τους ηγέτες των κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου να λένε ότι από τη στιγμή που είναι ανέτοιμος να διαφοροποιήσει τις θέσεις του στο Κυπριακό, τότε είναι ώστε να τους κλείει την πόρτα για συνεργασία, να πω το εξής. Ο κύριος Μαλάς διατυπώνει θέσεις οι οποίες βασίζονται στις αρχές τις οποίες ο ίδιος θα παλέψει για να προσπαθήσει να επιλύσει το Κυπριακό. Υποστηρίχτηκε από ένα μεγάλο κομμάτι του Κυπριακού λαού. Εάν διαφοροποιήσει αυτές τις αρχές, καταλαβαίνετε ότι πλέον θα χάσει την αξιοπιστία του και θα φανεί ξεκάθαρα ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα της εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο είναι που απαξιώνεται η πολιτική ζωή στον τόπο μας. Ο κύριος Μαλάς έχει πει κάτι πολύ απλό, ότι εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω ιδέες, σκέψεις οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν το εκλογικό πρόγραμμα, αλλά δεν μπορώ να αφαιρέσω από το τι έχω συμπεριλάβει σε αυτό. Κανένας δεν ήρθε να του πει θέλουμε να προτείνουμε το έναν, το δεύτερο κλπ. Για να συζητήσει. Και λέω το εξής, για να καταλήξουμε αυτό το κεφάλαιο. Όλα τα πολιτικά κόμματα και τα επιτελεία των υποψηφίων, με εξαίρεση βέβαια αυτών του συναγερμού και του Νίκου Αναστασιάδη, έλεγαν προεκλογικά ότι ο κύριος στόχος τον οποίο εκαθόρισαν ήταν η απομάκρυνση του Νίκου Αναστασιάδη από την εξουσία, η αλλαγή στη διακυβέρνηση. Εάν αυτόν τους εκαθοδηγούσαν τότε και έλεγαν, επειδή θεωρούσαν ως βέβαιο ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα επερνούσε στο δεύτερο γύρο, έλεγαν ότι θα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε με τον αντίπαλο του Νίκου Αναστασιάδη, τώρα γιατί το ξέχασαν? Όλα αυτά τα οποία έλεγαν προεκλογικά, εγώ θα ήθελα να τα δω να τα υλοποιούν. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του κόσμου ξανά. Το θέμα, αγαπητέ κύριε Γενικέ, είναι το εξής, ότι αυτό είναι το κοινό, ότι όλοι μιλάγαν και μιλούν για αλλαγή, για απαλλαγή μάλλον του τόπου από τον κύριο Αναστασιάδη. Αυτό είναι το κοινό. Το διαφορετικό όμως, και εδώ είναι το ουσιαστικό, είναι ότι στο Κυπριακό, που αν υποθέσουμε και αν όλοι συμφωνούμε ότι είναι και το βασικότερο, υπάρχει μια εκδιαμέτρου αντίθετη θέση, φύση και θέση, το διάμεσο χώρο με τη θέση του Μαλά ή του Αναστασιάδη. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Άρα αυτόματα περιορίζει τη δυνατότητα συνεργασίας. Να πω το εξής, αγαπητέ Ανδρέα, όταν στον πρώτο γύρο των εκλογών
κάνει στρατηγικές συνεργασίες. Μάλιστα. Και εκεί συζητάς και προεκλογικά προγράμματα, συζητάς και καταλήγεις σε μια κοινή, ελάχιστη κοινή πλατφόρμα, πάνω στην οποία στηρίζεις μια υποψηφιότητα. Στο δεύτερο γύρο δεν υπάρχουν περιθώρια για να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε επιλέγεις εκείνον που θεωρείς ότι σε εξυπηρετεί στο να πετύχεις τον πρώτο και κύριο στόχο που καθόρισες. Ναι. Ο πρώτος και κύριος στόχος, όπως τον διατύπωνα δημόσια, τα πολιτικά κόμματα όλα και τα επιτελεία όλα, επαναλαμβάνω με εξαίρεση εκείνον τον Αναστασιάδη, ήταν ότι πρέπει να απομακρυνθεί ο Αναστασιάδης από την εξουσία. Μάλιστα. Αυτόν θα έπρεπε λοιπόν να καθοδηγεί. Εγώ θα αναμένω να δω πώς θα συμπεριφερθούν. Υπάρχουν καταγεγραμμένες συνεντεύξεις, δηλώσεις που έγιναν από τους υποψήφιους, από τα κόμματα τους. Και θα δούμε πόσο συνεπείς θα φανούν με αυτά τα οποία έλεγαν πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Βλέπετε το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο χωρίς συνεργασίες, χωρίς συμμαχίες? Σίγουρα αυτό θα το αποφασίσουν τα κόμματα τα οποία υποστήριξαν υποψήφιους που δεν έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Οπότε είναι δική τους η απόφαση. Και κάτι τελευταίο, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, δεν ξέρω γιατί και πώς, ονόματα τα οποία θα στελεχώσουν ένα αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο του κυρίου Μαλά. Τι γίνεται, υπάρχουν αυτά, υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά? Τίποτε δεν υπάρχει, αγαπητέ Ανδρέα. Πρώτα και κύρια πρέπει να τελειώσουν οι εκλογές. Ναι. Και μετά να ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής και μετά να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Μαλάς έχει δώσει μια υπόσχεση ότι μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου θα δημοσιοποιήσει το όνομα εκείνου τον οποίον θα επιλέξει ως Υπουργών Οικονομικών, θεωρώντας ότι τα ζητήματα της οικονομίας αφορούν και ενδιαφέρουν την καταπληκτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού. Σωστό. Αυτό θα το υλοποιήσει. Βλέπω να γράφονται ονόματα, να λέγονται διάφορα. Είναι κρίμα, βέβαια. Στην Κύπρο είμαστε, δυστυχώς. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι. Εγώ γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Υπομονή, ο κύριος Μαλάς θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα